Επιστροφή στο στούντιο, η καθημερινότητά μας σε πρώτο πλάνο. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Πώς, πραγματικά πώς περνάει ο χρόνος. Συνδεόμαστε τώρα με Πέλα. Εκεί, στην Έδεσα, όπου μας περιμένει ο καλός συνάδελφος, ο Στέφανος Ομίτζας από το Πέλα News. Βρέθηκε σήμερα στις εορταστικές εκδηλώσεις, έχει πλήρες ρεπορτάζ. Στέφανε, καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι, χρόνια πολλά και πάντα ελεύθερα. Γεια σας Άννα και γεια στους φίλους τηλεθεατές. Ξεκίνησαν λοιπόν οι εκδηλώσεις για την ελευθερία της Έδεσας, για την απελευθέρωση της Έδεσας. Σήμερα γιορτάστηκαν τα 112 χρόνια ελευθερίας της πόλης και θα ακολουθήσει την Κυριακή, θα ακολουθήσουν μάλλον την Κυριακή, οι εορτασμοί για την απελευθέρωση της πόλης των Γιαννιτσών. Σήμερα λοιπόν το πρωί τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης η δοξολογία για την ελευθερία της πόλης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτής Πέλας ο κύριος Ευγιονής Σταμενίτης. Ήταν σύσσωμη και η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία της Πέλας και ακολούθησε η μεγάλη παρέλαση στο κέντρο της πόλης όπως και τα εγγένεια του Μακεδονικού Μουσείου της πόλης. Η Έδεσα λοιπόν από σήμερα απέκτησε το δικό της Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Εξαιρετικά. Και έχει έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, γιατί όπως γνωρίζουμε άλλωστε, η περιοχή μας διεκδικήθηκε από πολλές βαλκανικές χώρες. Πολλές βαλκανικές χώρες ακόμα και σήμερα καπηλεύονται το όνομα της Μακεδονίας μας και προσπαθούν να κάνουν την δική τους προπαγάνδα. Και έτσι λοιπόν το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στην πόλη της Έδεσας, στην καρδιά της Μακεδονίας, έρχεται να δώσει απαντήσεις και να βροντοφωνάξει ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Θα το επισκεφτούμε πολύ σύντομα, Στέφανε. Μίντσα, θα έρθεις και εσύ μαζί μας. Ένα σύγχρονο μουσείο είναι δωρεάν στο κέντρο της Έδεσας, είναι δωρεάν της οικογένειας Γέσχιου και το μουσείο αυτό πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού μουσείου και μέσα από αυτό μαρτυράται η ιστορία της περιοχής, η ελληνικότητα της περιοχής αλλά και οι αγώνες που δώσανε οι κάτοικοι της περιοχής πριν από 112 χρόνια προκειμένου ο τόπος αυτός να παραμείνει ελληνικός και να παραμείνει και ελεύθερος. Μάλιστα σήμερα βάσω στην Έδεσα είχαμε και μία παρουσία του πρώην αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Στέφανου Κασελάκη. Τώρα αυτό θα σε ρωτούσα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Βλέπω τα πλάνα από το Πέλα News και όλες το δικό σου site εκεί. Βλέπω την επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση Στεφάνων και βλέπω έναν που μοιάζει πολύ το Στέφανο τον Κασελάκη πίσω από την Θεοδόρα Τζάκρη. Ήταν ο Κασελάκης εκεί. Ήταν ο Κασελάκης εδώ, τον έφερε η Θεοδόρα Τζάγκρη και υπήρξε μάλιστα, με έκανε και εντύπωση, πανζουρλισμός από τα μικρά τα παιδάκια, τα οποία τρέχανε να φωτογραφηθούν μαζί του. Να φανταστείς Βάσο, κάνουν παρέλαση τα παιδιά και εκεί πέρα πως κάνουν φωνάζανε ο Κασελάκης και θέλουν να βγουν να φωτογραφία μαζί του. Είναι αγαπητός στην νεολαία. Είναι αγαπητός στην νεολαία και είχαμε και μια σύντομη επικοινωνία μαζί του, συνομιλήσαμε λίγο και μας αποκάλυψε, μάλλον μας είπε το παράπονό του, ότι μάλλον δεν θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αφού δεν τον θέλουν πλέον. Δεν τον θέλουν, ναι. Και μάλλον δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται προς νέα διάσπαση, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Στέφανος Κασελάκης θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος, νέου φορέα. Άρα λοιπόν μετά τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ έχουμε και έναν κατακαιρματισμό και του ΣΥΡΙΖΑ. Μου θυμίζει την κίνηση Βαρουφάκη τώρα. Θα μου πεις ο Βαρουφάκης δεν ήταν αρχηγός κόμματος, αλλά μου θυμίζει τότε το Βαρουφάκη που ίδρυσε το ΜέΡΑ25, παρόλα αυτά είναι στη Βουλή, μπαίνει στη Βουλή με ένα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά έχει φωνή. Όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που προήλθε και αυτή από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτή με την πλεύση ελευθερίας μπαίνει στη Βουλή. Η Νέα Αριστερά δεν τα κατάφερε να μπει στη Βουλή. Τώρα και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο αν τελικά δεν είναι υποψήφιος και ελυθεί, είδαμε και αυτό το περίεργο την προηγούμενη εβδομάδα, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, μια ιστοσελίδα την οποία ανέβασε ο κύριος Κασελάκης και καλεί τα άτομα, τους φίλους μάλλον του κόμματος, να πάνε να γραφτούν εκεί και να συρρήξουν την υποψηφιότητά του. Βεβαίως, επίσημα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν και λένε ότι από την Κουμουνδούρου, δηλαδή ότι μία είναι η ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί πρέπει να απευθύνεται και ο κόσμος. Σωστά, ναι, το ακούμε αυτό. Η κατάσταση, από ό,τι φαίνεται, βέβαια, στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολη. Δύσκολα πιστεύω το κόμμα αυτό θα μπορέσει να ανακάμψει και να ξαναδιεκδικήσει την πρωθυπουργία της χώρας. Και όπως λένε πολλά στελέχη τα οποία πρόσκειται φιλικά στο Στέφανο Κασελάκη, βλέπουμε ότι
το πάθος της εξουσίας που έχουν τα στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, η ομάδα των 88 και τους τρόπους με τον οποίο προσπαθούν τον αποκλείσουν στην εξουσία. Και μάλιστα είπε και η Θεόδωρα Τζάγκρη, φανταστείτε αυτά τα άτομα να κυβερνήσουν τον τόπο, τι έχει να γίνει. Την ίδια ώρα... Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουμε τη νέα ηγεσία. Τα είχαμε πει προεκλογών, τα λέμε τώρα μετά εκλογών. Νίκος Ανδρουλάκης, πολύ κακός για το τίποτα. Ίδιος πρόεδρος. Ναι, πολύ κακό για το τίποτα. Χάσανε 4-5 μήνες με τα εσωκομματικά. Όχι, θα κάνουμε αντιπολίτευση ο ένας τον άλλον. Ο κύριος Ρούκας στον κύριο Ανδρουλάκη, όχι στην κυρία Διαμαντοπούλου, στον κύριο Γερουλάνο. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, θεωρώ, από το ΠΑΣΟΚ. Και τα ίδια, Μανουλάκη μου, λέει και η λαϊκή παροιμία. Το ΠΑΣΟΚ επανεξέλεξε με συλληπτική πλειοψηφία τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μάλιστα όμως εμφανίζεται λίγο ανεβασμένος στις δημοσκοπήσεις. Χθες οι δημοσκοπήσεις πήραν το φως της δημοσιότητας, δίνουν στο ΠΑΣΟΚ 2-3 μονάδες πιο ψηλά σε σχέση με τις περασμένες εκλογές. Έχω στα χέρια μου και τη δημοσκόπηση τη GPO που δίνει στο 26,5% τη Νέα Δημοκρατία και ανεβασμένο στο 14,3% το ΠΑΣΟΚ. 4,3 το ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά παραμένει πάρα πολύ μεγάλη. Η Νέα Δημοκρατία, βέβαια, σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση είναι πεσμένη. Πεσμένη, δηλαδή, είναι πεσμένη. Ναι, υπάρχει φθορά και στην κυβέρνηση. Την οποία όμως δεν μπορεί να την καπηλευτεί ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε καταστάσεις διάλυσης. Και επωφελούνται εν μέρει τα δεξιά κόμματα. Η κυρία Λατινοπούλου είναι λίγο ανεβασμένη από ό,τι βλέπουμε στις τελευταίες εκλογές, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος κρατάει και αυτός τις δυνάμεις του. Αλλά θεωρώ, βάσει ότι όσο προχωράμε προς το χειμώνα, θα υπάρξει και νέα φθορά της κυβέρνησης, ειδικά με την ακρίβεια που είναι το νούμερο ένα θέμα και με τα θέματα της ενέργειας. Από ό,τι ακούει και ο κόσμος, κάνει πάρα πολλά παράπονα. Και ίσως γιατί υπάρχει και αυτή, αν θέλεις, αποστασιοποίηση πλέον του Σαμαρικού και του Καραμαλικού μπλοκ. Ωραία, γιατί και αυτές, δηλαδή, και δεν είχε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ τις συνιστώσεις, κατά κάποιο τρόπο και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν συνιστώσεις. Υπάρχουν και συνιστώσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία και βλέπουμε, βάσει, ότι επικοδομητική αντιπολίτευση, ουσιαστική αντιπολίτευση ασκείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι φέρνουν όλα τα σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία στη Βουλή. Είδαμε το θέμα το οποίο ήρθε στη Βουλή για τις ασφαλιστικές εισφορές στα φάρμακα των χαμηλοσυνταξιούχων. Είδαμε το θέμα το οποίο ήρθε στη Βουλή για την ακρίβεια, για τα κόκκινα δάνεια, για την ενέργεια. Και μάλιστα άκουσα με έκπληξη και μάλιστα με ανησύχησε πάρα πολύ η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στην Κύπρο. Mm-hmm. Ο Αντώνης Σαμαράς στην Κύπρο έθεσε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της πατρίδας μας. Γιατί όταν μιλάμε για μια συμφωνία στο Αιγαίο και για το Κυπριακό, δεν είναι ένα μέτρο το οποίο μπορούμε να το πάρουμε αύριο μεθαύριο πίσω. Βλέπουμε ότι αυτές οι συμφωνίες είναι διεθνείς και δύσκολα να αλλάζουν. Όπως συνέβη με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ήταν ενάντια στη βούληση του ελληνικού λαού και προήλθε στη Βουλή από μια μειοψηφία. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι μετά τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά και αυτή την ομιλία, την καταπληκτική ομιλία που έκανε στην Κύπρο, θα έχουμε προβλήματα με την Τουρκία, στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Γιατί είναι τεταμένη η κατάσταση, Στέφανε. Είναι πάρα πολύ τεταμένη και στη Νέα Δημοκρατία και ευτυχώς θεωρώ που υπάρχουν φωνές σαν τον κύριο Σαμαρά, οι οποίοι μιλάνε για τα εθνικά θέματα. Δυστυχώς, Βάσο, ασχολούμαστε με την αντιπολίτευση. Με τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έκανε πιο πολύ εμφάνιση pop star παρά πολιτικού σήμερα στην Έδεσα. Ναι, αυτό ήθελα να το πω σχόλιο νωρίτερα. Νομίζαν τα παιδιά ότι ήταν το Σάκη το Ρουβά. Αυτό ακριβώς. Τα παιδάκια νομίζαν ότι ήταν το Σάκη το Ρουβά. Έχω στο μυαλό μου, έχω αποτυπώσει μια εικόνα μιας μαθήτριας που ενώ έκανε παρέλαση ανοίγει το στόμα και λέει ο Κασελάκης. Και μένει με ανοιχτό το στόμα. Και με το που τελειώνει η παρέλαση, όλα τα παιδάκια, ειδικά του δημοτικού, τρέχανε για να βγουν φωτογραφίες μαζί του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στην εσωτερική μας επικαιρότητα ασχολούμαστε με αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι κωμικά. Δηλαδή δεν αρμόζουμε σε ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε για 5 χρόνια τον τόπο να συμβαίνουν αυτά. Σαφώς και δεν αρμόζουν και νομίζω ότι πρέπει πολλές φορές, ξέρεις, τα παιδιά επηρεάζονται και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν μέσα στο περιβάλλον, στην οικογένειά τους τα πράγματα. Αν ψηφίζανε τα παιδιά σήμερα στην Έδεσα, ο κύριος Κασελάκης θα έπαιρνε 80%. Έλα Χριστέ και Παναγιά.
Με ποια έννοια το λέω αυτό τώρα. Να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Εγώ δεν εκφράζομαι εδώ, ούτε τοποθετούμε πολιτικά. Εγώ είπα την αγάπη των παιδιών. Αλλά δεν μπορεί να είναι κριτήριο, ας πούμε, η εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου ή η φιλικότητα, το φιλικό πρόσωπο. Ο ίδιος δεν είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός. Είναι επικοινωνιακός, είναι χαρισματικός στην επικοινωνία και έχει και ένα εξαιρετικό επιτελείο. Μην ξεχνάμε ότι αμερικανοφέρνει ο Κασελάκης στην επικοινωνία του. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ πάλι δεν τα πάει καθόλου καλά στην επικοινωνία από ό,τι βλέπουμε. Γιατί δεν μπορεί. Μπορεί να εμπνευστεί από άλλους και να αλλάξει κι αυτός. Μήπως τον πάρουν στο ΠΑΣΟΚ τον κύριο Κασελάκη. Καλά. Τίποτα δεν είναι. Να κάνει ένα μάθημα επικοινωνίας με την νέα κεντροαριστερά που προσπαθεί να δημιουργηθεί. Στην Ελλάδα και γενικότερα και στο εξωτερικό, ρε, αν δούμε έτσι και διαβάσουμε επιτελεία μηχανισμούς πώς λειτουργούν και στρατόπεδα, δεν είναι απαγορευτικό τίποτα. Τίποτε δεν απαγορεύεται και όλοι επιτρέπονται. Ωραία. Μπορούμε να δούμε δηλαδή ανθρώπους και από άλλους κομματικούς χώρους που για χύψη λόγους αλλάζουν ιδεολογία, φιλοσοφία κάποια στιγμή. Το είχα περάσει πάρα πολύ. Δηλαδή και δίπλα πρόσφατα στον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή επικοινωνιακά βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι κούραραν στο παρελθόν άλλους πρωθυπουργούς, βλέπει Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργο Παπανδρέου κτλ. Να ξεχάσουμε και τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος ήταν άμεσος και στενός συνεργάτης του Κώστα του Καραμαλή, κυβερνητικός εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και σήμερα είναι στο πλευρό του κυρίου Κασελάκη. Δηλαδή υπάρχουν οι μετακινήσεις και από το έμψυχο πολιτικό δυναμικό, πάρα πολλοί και πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και επαγγελματίες, επικοινωνιολόγοι και στελέχοι, τα οποία μεταφέρονται από τον ένα πολιτικό χώρο στον άλλον. Αυτό ναι, ενδείκνυται. Τώρα δεν ξέρω τι έπεται και τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να δείξει μία αυξημένη προσοχή και σε επίπεδο Βόρειου Ελλάδος, εδώ όπου χτυπά η καρδιά της Μακεδονίας. Είμαστε λίγο ξεχασμένοι. Ναι, έρχεται κατά καιρούς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει αρκετές επισκέψεις και στο πλαίσιο των περιοδιών, των προεκλογικών περιοδών. Ράχα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Για να λέμε αλήθειες, Βάσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που θυμάμαι εγώ που επισκέφθηκε τόσες φορές την Μπέλα. Κανένας άλλος πρώην Πρωθυπουργός δεν είχε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές τον νομό Πέλλας. Νομίζω έχει και έδρα, δεν έχει. Τρεις έδρες δικαιούται ο Πρωθυπουργός, δεν έχει και στη Θεσσαλονίκη έδρα. Ναι, η έδρα του νομίζω είναι στη Θεσσαλονίκη. Μία έδρα είναι στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα έχει επισημάνει όλα τα προβλήματα της Βόρειου Ελλάδος και της Μακεδονίας μας, αλλά δεν βλέπουμε λύσεις. Δηλαδή, μας είχε πει για τον δρόμο στη Θεσσαλονίκη έδρασα πώς πρέπει να γίνει. Μας είχε πει για τα νέα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, το flyover στη Θεσσαλονίκη. Το φράγμα του Αλμοπαίου, μεγάλα γεωβελτιωτικά έργα στην περιοχή μας. Δυστυχώς όμως, Βάσο, μένουμε στις εξαγγελίες. Τα προβλήματα έχουν αποτυπωθεί, οι εξαγγελίες έχουν δοθεί και περιμένουμε λύσεις. Μάλιστα. Τώρα διάβαζα εδώ νωρίτερα. Ναι. Διάβασα νωρίτερα στο εφημερίδα την απάντηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, από τις Βρυξέλλες βεβαίως, για όσους αμφισβητούν τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε εθνικά θέματα και εξαπολύουν πολλές φορές και ακραίες επιθέσεις για μειοδοτική συμπεριφορά, υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας κτλ. Και έστειλε ένα πολύ χειρό μήνυμα ότι οι κατηγορίες αυτές δεν θα γίνουν αποδεκτές. Βεβαίως ξεχώρισε, δεν τσουβάλιασε και τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας πολύ χαρακτηριστικά ότι ήταν τέος πρωθυπουργός, ήταν άνθρωπος ο οποίος συναντήθηκε με τον κύριο Ερντογάν και επί διακυβέρνησης του Σαμαρά και με υπουργό τον Βενιζέλο, γινόντουσαν διερευνητικές επαφές. Απλά λέει για να υπενθυμίσω λίγο τι συνέβη εκείνη την περίοδο, είπε με νόημα. Κληθείς βεβαίως να σχολιάσει πάντα την αναφορά του κυρίου Σαμαρά για εμπαιγμούς κατά της Κύπρου και λύσεις άδικες και καταστροφικές όπως αυτές που ακούγεται ότι μαγειρεύονται εκ παραλλήλου με το Αιγαίο. Ο κύριος Σαμαράς, Βάσο, είναι μια φωνή την οποία έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Ο κύριος Σαμαράς πολλές φορές για κάποιους ακούγεται ότι αυτά τα οποία λέει είναι, ότι μπορεί για κάποιους να θεωρούνται ως ακραία, όμως η αλήθεια είναι πως ο Αντώνης Σαμαράς στην πολιτική του διαδρομή, αν θυμηθούμε και το 1993 όταν είχε εκφράσει την έντονη αντίρρησή του για το όνομα της Μακεδονίας, μέχρι σήμερα είναι σταθερός και δεν κάνει πίσω, έχει τις κόκκινες γραμμές και εκφράζει πάντα τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Δηλαδή, αυτά που είπε στην Κύπρο, εμένα, όχι σαν δημοσιογράφος, σαν ένα απλό Έλληνα πολίτη με κάλυψαν. Γιατί όλοι μας έχουμε ανησυχίες για το Αιγαίο, έχουμε ανησυχίες και για την Κύπρο,
η οποία είναι ένα μέρος του ελληνισμού, έστω και αποκομμένο, και όλοι φοβόμαστε αυτά τα οποία μπορεί να γίνουν σε σχέση με την Τουρκία, η οποία ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να είναι επιθετική και προκλητική, προκλητικότατη η στάση της. Προκλητικότατη. Να θυμηθούμε τι, ότι η Αγία Σοφία έγινε τζαμί από μουσείο, να θυμηθούμε τις προκλήσεις των Αιγαίων, είναι πάρα πολλά. Παναγία Σουμελά. Παναγία Σουμελά, φέτος δεν άφησαν τον Πατριάρχη να λειτουργήσει. Αδιανόητα πράγματα. Βλέπουμε ότι η Τουρκία είναι αδιάλακτη. Άγεται και φέρεται πολλές φορές η Τουρκία. Άγεται και φέρεται, θεωρώντας ότι είναι υπερδύναμη, δεν ξέρω τι θεωρεί η Τουρκία. Θεωρεί ότι είναι υπερδύναμη στην Ανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να έχει φωνές σαν τον κύριο Σαμαρά. Και μάλιστα να αποκαλύψω και κάτι. Πρόσφατα διάβαζα ένα βιβλίο, είναι λίγο θρησκευτικό αυτό που θα πω, για τον Άγιο Παΐσιο. Και διάβασα μέσα, γιατί μου το εξήγησε ο Πάτερ Παΐσιος, ο γέροντας των Προμάχων που έχει γράψει αυτό το βιβλίο, ποιον εννοούσε έτσι ο Άγιος Παΐσιος, αποκαλούσε τον Αντώνη Σαμαρά ως μακάβεο και τον είχε πολύ εμπιστοσύνη σαν πολιτικό. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω πολιτική τώρα να πω, αλλά είναι αλήθειες αυτά. Είναι με βάση αληθινές μαρτυρίες. Άρα λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παραδοσιακά υπερασπίζεται και τα συμφέροντα της πατρίδας μας, αλλά είναι και κοντά στην Εκκλησία, ένας άνθρωπος με πνευματική ζωή. Μάλιστα. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε, είναι γιορτινό το κλίμα εκεί στην Έδεσα. Εσύ μπορεί να έχεις και άλλα πράγματα να κάνεις, να απολαύσεις λίγο και ένα καφέ, ένα φαγητό, ωστόσο... Δεν πρόλαβα. Γι' αυτό το λέω και θέλω να σου ζητήσω... Συγγνώμη, Στέφανέ μου. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Θα σε αποδεσμεύσω σε λίγο. Το οποίο μουσείο βάζω, θα ανεβάσω το βίντεο σε λίγο. Στην επόμενη εκπομπή είναι καλό να το παρουσιάσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Δεν ξέρω ποιος προεδρεύει εκεί στο μουσείο. Ο κύριος Φίλιππος Γκιούρος προεδρεύει. Εξαιρετικά. Είναι δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσας. Από εβδομάδα, και μπορούμε λοιπόν... μια μέρα τον καλέσουμε ή να πάμε και εμείς στο μουσείο να μας ξαναγήσει. Και από εβδομάδα στη σύνδεσή μας, μέχρι να έρθω εγώ στην Έδεσα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό τώρα άμεσα να σας επισκεφτώ, αλλά πριν έρθω θέλω να κάνουμε μία σύνδεση, να δούμε εκεί και το κτίριο ως κτίριο, αλλά και όλο τον πλούτο αυτό που φιλοξενεί. Την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να βγούμε από την Έδεσα, από το μουσείο. Αυτό θα κάνουμε. Και να μας μιλήσει, ναι, να αφιερώσουμε ένα... τεταρτάκι για να μιλήσει ο άνθρωπος, να μας ξαναγγίσει και λίγο μέσα στο μουσείο, να το δούμε το μουσείο, να μας πούνε δύο λόγια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το μουσείο για την περιοχή, για όλη την Έδεσα, για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Εξαιρετικά. Γιατί δίνει απαντήσεις σε γειτονικές χώρες που καπηλεύονται την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Να περάσετε όμορφα. Ακολουθεί και ένα Σαββατοκύριακο. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και στην Μπέλα. Ελευθέρωση των Γιαννητσών την Κυριακή. Δεν σε βλέπω να ξεκουράζεσαι και πολύ. Ναι, θα είμαστε το τρέξιμο. Και μετά από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ακολουθεί η απελευθέρωση της Αρδέας. Ακριβώς. Στέφανος Μίντζας, λοιπόν, από το Πέλα News. Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας. Και από Πέλα πάμε Πιερία. Εκεί θα λάβει χώρα αύριο η 8η γιορτή Κάστανου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θεοχάρη Στήλο. Είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πνευματικής Κίνησης Σκοτίνας. Γιατί στην όμορφη Σκοτίνα Πιερίας θα γίνει αυτή η γιορτή και βλέπω εγώ τα πλάνα με τα κάστανα κτλ. Τα λατρεύω. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Και τους εκλεκτούς ακροατές σας. Είστε καλά, είστε επιποδός τελευταίες ώρες πριν τη μεγάλη αυτή γιορτή, την 8η γιορτή Κάστανου. Με πετυχαίνετε πάνω στην προετοιμασία, για να είμαι ειλικρινής. Άμα σας πετυχαίνουμε στην προετοιμασία, έπρεπε να βγούμε με εικόνα, κύριε Πρόεδρε, αφού είστε εκεί στο χώρο που θα διεξαχθεί η γιορτή, για να δούμε και τους παραγωγούς που θα συμμετάσχουν, να συνομιλήσουμε και μαζί τους. Παρ' όλα αυτά, μιλήστε μου για τη γιορτή Κάστανου. Πότε ξεκίνησε και... Για ποιο λόγο έγινε? Η γιορτή του Κάστανου είναι η 8η γιορτή Κάστανου που θα διοργανώσουμε εδώ στο χωριό μας. Τα προηγούμενα χρόνια τη διοργάνωνε ο Σύνδεσμος Εθελοντών του χωριού μας. Αλλά επειδή τα τελευταία δύο χρόνια έπαψε να υφίσταται, αποφασίσαμε εμείς ως πολιτιστικός σύλλογος να αναβιώσουμε αυτή την πολύ όμορφη γιορτή. Ναι, συμμετέχουνε... Πείτε μου. Όχι, σας ακούω. Λοιπόν, σκοπός αυτής της όμορφης γιορτής είναι να κάνουμε το Κάστανο γνωστό σε όλη την Ελλάδα, γιατί η Σκοτίνα φημίζεται για το ιδιαίτερο Κάστανό της. Αν κοιτάξετε
Στη θέα που έχω εγώ εδώ πέρα, ας πούμε, κατακλυζόμαστε από Καστανιά. Δεν μπορώ να σας δω, γι' αυτό το λέω. Έπρεπε να συνδεθούμε με Skype να σας δούμε. Λυπάμαι πολύ. Λοιπόν, το κάστανο είναι συνυφασμένο με το DNA των σκοτεινιωτών. Σκεφτείτε ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής, την άσχημη αυτή την πενταετία 1945, το κάστανο ουσιαστικά έχει σώσει το χωριό μας. Mm-hmm. Γι' αυτό και το λόγο έχει πάρει και το προσωνύμιο αρτόδεντρο. Λοιπόν, φτιάχναμε ψωμί από το κάστανο. Το χρησιμοποιούσατε δηλαδή ως πρώτη ύλη για την παρασκευή διαφόρων σκευασμάτων. Μάλιστα. Σκεφτείτε ότι από το κάστανο παράγονται 22 υποπροϊόντα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το καστανάλευρο, δεν είναι μόνο το γλυκό κάστανο, η μαρμελάδα, τα γλυκά του κουταλιού, το μαρόν γλασέ, το καραμελωμένο κάστανο, είναι πολλά άλλα. Προϊόντα τα οποία θα εκτίθενται αύριο και στο χώρο που θα γίνει. Πού θα γίνει ακριβώς? Η γιορτή θα γίνει στον αύριο χώρο του Δημοτικού μας σχολείου. Είναι στο κεντρικότερο σημείο του χωριού μας. Πολύ ωραία. Απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ακριβώς. Με παρουσία, φαντάζομαι, παραγωγών. Θα εκθέσουν εκεί τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα του κάστανου. Έτσι. Έχουμε προσκαλεσμένους εκπροσώπους του Ιταλικού Προξενείου. Θα είναι από το Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Είναι το Επιμελητήριο Πιερίας. Είναι το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Διάφοροι φορείς καστανοπαραγωγή από τη Γουμέσα μέχρι το Πήλιο. Θα είναι εκπρόσωποι των Δήμων Τεμπών και Αγιάς. Μιλάμε για μια γιορτή με περιφερειακή σημασία. Που συγκεντρώνει, προβάλλουμε τώρα, δεν ξέρω, δεν έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε εσείς live την εικόνα που βγαίνει. Προβάλλουμε εικόνες εκεί με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μου από προηγούμενες γιορτές και βλέπω πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Φαντάζομαι όλοι αυτοί δεν είναι ντόπιοι, έρχονται και πολλοί επισκέπτες, κύριε Έστειλο. Όχι καθόλου, ακριβώς. Επειδή πολύ απλά το κάστανο της Κοτίνας είναι γνωστό στην ευρύτερη περιοχή και της Θεσσαλίας και της Πιερίας, συγκεντρώνει μεγάλο πλήθος επισκεπτών. Πέρα το ότι μιλάμε για ένα κατεξοχήν γλυκό κάστανο. Α, είναι γλυκό το δικό σας κάστανο. Ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει με τη γεωμορφολογία του εδάφους. Εγώ σας προσκαλώ να έρθετε να δοκιμάσετε και εσείς να μας πείτε δημόσια την άποψή σας. Με βάζετε τώρα έτσι σε πολύ μεγάλη, μου δίνετε ένα τεράστιο κίνητρο, μου αρέσει το γλυκό το κάστανο, είμαι λάτρης του κάστανου, τρώω πολλές ποσότητες και μου αρέσει πολύ το ψημένο. Λοιπόν, εμείς εδώ θα το προσφέρουμε σε όλες τις μορφές, και ψημένο και βραστό. Λοιπόν, θα έχουμε και υποπροϊόντα διάφορα του κάστανου που παράγουν οι κυρίες του συλλόγου μας. Πόση παραγωγή εκεί υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στη Σκοτίνα, ευρύτερα, για πόσους παραγωγούς μιλάμε? Τώρα να μιλήσουμε με δεδομένα, η ευρύτερη περιοχή εδώ της Πιερίας έχει 6.700 στρέμματα καστανιάς και στις χειρότερες χρονιές, στατιστικά, τώρα που είχαν σκύψει διάφορες ασθένειες και τα λοιπά στο δέντρο, μιλάμε για 4.500.000 τόνους. Τι λέτε τώρα, τεράστια ποσότητα. Ακριβώς. Και γίνεται τεράστια. Και εξαγωγή, κύριε Στήλο, και εξαγωγή κάστανο. Κοιτάξτε, μέχρι πριν την ασθένεια της φύγας και της φαίας σύψης του πυρηνού καρβού του καστάνου, γινόταν εξαγωγή στην Ιταλία. Εμείς αυτό προσπαθούμε ξανά, επειδή ουσιαστικά τα χωράφια μας, τα καστανοχώρα μας, δεν είχαμε κρούσματα, ναι, για φόρων ασθενειών φέτος, είναι να έρθουμε ξανά σε επαφή με εμπόρους στο εξωτερικό και να πουλήσουμε το κάστανο στην Ιταλία. Καταλάβατε, να φτάσουμε στις αγορές του εξωτερικού. Πολύ ωραία, αυτό πρέπει και εκεί οι αρμόδιοι φορείς, οι φορείς της περιοχής κτλ. Οι θεσμικοί παράγοντες να σας βοηθήσουν. Ακριβώς. Η προσπάθειά μας, να φανταστείτε, θα σας πω ένα στοιχείο. Η προσπάθειά μας είναι το κάστανο να μην το δούμε μόνο στην Ιταλία, αλλά να δούμε το κάστανο της περιοχής και της Κοτίνας, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Σκεφτείτε ότι ένα κιλό κάστανο αποφλοιωμένο στη Γαλλία πουλείται 11,5 ευρώ. Mm-hmm. Όταν ο έμπορας εδώ το παίρνει στα 2,5-2,70, στην καλύτερη τιμή.
Άρα υπάρχει τεράστιο κέρδος. Σκεφτείτε, μπράβο, σκεφτείτε τώρα ότι ο Ιταλός έμπορος πέρασαν το κάστανο της Κοτίνας, το μεταπουλούσε στη Γαλλία και κέρδισαν και οι δύο εν αντιθέσει με τον Σκοτεινιώτη και τον Έλληνα παραγωγό. Με τον τόπιο παραγωγό, με αυτό που το παράγει. Στο χωράφι. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε. Ωστόσο, ο τηλεοπτικός χρόνος μας πιέζει. Να πούμε ότι η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Δίου Ολύμπου. Θα είναι όλες οι αρμόδιες αρχές εκεί, φορείς και τα λοιπά. Να το απολαύσετε, να διασκεδάσετε, να υποδεχτείτε με το καλό τον κόσμο. Ελπίζω να βοηθήσει και ο καιρός. Κύριε Στήλο, ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Εγώ προσκαλώ τους τηλεθεατές, τους κλειστούς τηλεθεατές σας, να έρθουν να δουν πώς ακριβώς βγαίνει το κάστανο. Να μιλήσω με παραγωγούς. Άρα και την ιστορία, την ιστορία. Ακριβώς, και την ιστορία και το χωριό μας είναι ένα χωριό με πολύ πλούσια ιστορία. Είναι ένα από τα ιστορικότερα χωριά της Πειρίας. Εξαιρετικά. Και αυτή έχουμε 17 εξοκλήσια. Δεν νομίζω να υπάρχει χωριό στην Ελλάδα με τόσα πολλά εξοκλήσια και κλησίες. Εγώ προτείνω να έρθουν και βορειοελλαδίτες έτσι από τις υπόλοιπες περιοχές Βορειοελλάδας. Πολύ κοντά είναι η Πειραιά και από τη Θεσσαλονίκη να μείνουν κιόλας. Είμαστε ακριβώς πάνω στην Εθνική Οδό. Να το δουν συνδυαστικά, κύριε Στήλο. Να κάνουν ένα Σαββατοκύριακο στην Πειραιά. Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Και εσείς. Σας ευχαριστώ από καρδιά για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Τι όμορφα που τα είπαμε με τον κύριο Στήλο. Τι διάθεση, τι όρεξη, τι μεράκι. Έτσι χαίρομαι με ανθρώπους που βρίσκονται έτσι στο τιμόνι διοίκησης συλλόγων και πραγματικά αγαπούν και την παράδοση και τις εκδηλώσεις και κρατούν ζωντανά κάποια πράγματα. Γιατί τι είναι οι τόποι, οι άνθρωποι και η ιστορία του. Τίποτα άλλο δεν είμαστε. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο στην τελική ευθεία, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Θα φιλοξενήσω εδώ το Γενικό Διευθυντή της Διάδημα ΑΕ, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, τον κύριο Δημοσθένη Μαυρίδη. Μόλις ήρθε από Κοζάνη, έχει φτάσει και έχουμε να πούμε πολλά ενδιαφέροντα πάνω στην ανακύκλωση. Ανακυκλώνουμε, έχει γίνει τρόπο ζωής για εσάς. Φίλοι τηλεθεατές, και πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση στη ζωή μας. Με αφορμή λοιπόν τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης υλικών, θα φιλοξενήσω τον κύριο Δημοσθένη Μαυρίδη και έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε όλο αυτό το τεράστιο κομμάτι που διαχειρίζεται η Διάδημα ΑΕ, η διαχείριση απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας.